Αλλά, okay. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ένα πρόβλημα με την αριθμητική και με την κοινή λογική. Ζητήσαμε από τον Υπουργό, ζητάει η χώρα, ζητάνε οι Έλληνες πολίτες να απαντήσει πώς θα είναι εισακταίο φέτος στα πανεπιστήμια. Χθες επιχείρησε μία λαθροχειρία ο κύριος Υπουργός. Σήμερα κάνει μία άλλη. Τι είπατε, κύριε Συρίγο? Οι θέσεις των εισακταίων ήταν και είναι 77.000 ανακοινωμένες και ήταν και πάντα και πέρυσι. Λέτε εσείς, τα πανεπιστήμια ζήτησαν 45-50.000 και εμείς τους δώσαμε 30.000. Τι εννοείτε? Προσπαθείτε να περάσετε την ευθύνη στα πανεπιστήμια, δηλαδή αν οι εισακταίοι είναι 50.000 θα πείτε κυρία στα Βασίλη, πανεπιστήμια παράκληση. Κύριε Συρίγου, τι επιχείρητε να κάνετε? Γιατί δεν απαντάτε πόσοι θα είναι εισακταίοι φέτος στα ελληνικά πανεπιστήμια? Γιατί το αποφεύγετε? Αυτή είναι η αγωνία. Όσοι περάσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι η απάντηση. Το Υπουργείο δηλαδή έφτιαξε ένα νόμο με τον οποίο δεν ξέρει ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτού του νόμου. Δεν έχει υπολογίσει και φυσικά δεν μιλάει κανένας για το κυβέρνηση. Ξέρει ποια είναι τα αποτελέσματα νούμερο του νόμου. Και γιατί δεν το λέτε? Γιατί δεν το λέτε? Τα αποτελέσματα του νόμου θα είναι να περάσουν εκείνοι οι οποίοι είναι πάνω από την ελάχιστη βάση εισαγωγής και μπορούν να συνεχίσουν στο πανεπιστήμιο. Πόση? Δεν θα πόση είναι. Δεν το ξέρουμε. Εσείς? Όσοι περάσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα το διαπιστώσουμε το Σεπτέμβριο. Επομένως, εσείς το δικό σας κείμενο. Λέμε ότι, ότι εμείς υπολογίσαμε λοιπόν με βάση τα δεδομένα ότι θα είναι λιγότεροι κατά 25.000. Δεν απαντάτε. Όχι. Δεν θα είναι. Δεν απαντάτε ο ΣΥΡΙΖΑ λέτε φταίει. Με συγχωρείτε, κύριε Συρίγο. Με συγχωρείτε. Λέτε ότι σας εκτιμώ ιδιαίτερος. Δεν είναι το θέμα μου. Έτσι. Κυρία Γεροβασίλη, δεν είναι προσωπικό μαζί το θέμα. Αλλά, προφανώς. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ακούμε αυτά που ακούμε, δηλαδή. Έχουμε και λογική, ξέρετε. Επιτέλους, σταματήστε να πολιτεύεστε με την κοινωνία. Ελάτε για να κλείσουμε, σας παρακαλώ πολύ. Μπείτε στην ουσία. Σύντηγο, μια όσον αφορά για να τώρα για, για το απολυτίκ που θα θέλατε να υπάρχει στους τους Έλληνες φοιτητές, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν μπορείτε να τα καθορίσετε εσείς. Είναι θέματα ευρύτερων κοινωνικών διεργασιών. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να ρυθμίσει τι, εδώ ο κόσμος καίγεται, την αστυνομία στα ελληνικά πανεπιστήμια και τις φοιτητικές εκλογές, πώς θα ψηφίσουν οι φοιτητές. Άρα δεν είναι θέμα συζήτησης, λέτε? Είστε, δεν Συρίγο μπορεί να γίνει θέμα συζήτησης μεταξύ των κομμάτων? Μα συγχωρείτε, αυτό, δηλαδή τι ακούμε? Τι ακούμε? Λοιπόν, εδώ ο κόσμος καίγεται. Δεν έχετε καμία συνέστηση του που βρίσκεται η χώρα? Τι συμβαίνει στην λοιπόν, ελληνική διαβάζω νεολαία σήμερα? Η ελληνική νεολαία τη φοβάστε, κύριε Συρίγο. Κύριε Βασίλη, αν ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ ένα σχόλιο από τον κύριο Συρίγο για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Το έχετε καταφέρει. Ένα σχόλιο από εσάς, παρακαλώ.